Καλησπέρα σε όλους και πάλι στο κανάλι της Knowledge και σήμερα θα μάθουμε μαζί να φτιάχνουμε μια πολύ όμορφη και απλή κασετίνα. Μπλέκομαι βελονάκι νούμερο 3 και νήμα μακραμέ. Θα χρειαστώ μια αλυσίδα από 42 θηλίτσες. Πάμε να μετρήσουμε τις θηλίτσες μας και θα μπούμε στην τέταρτη με ολόκληρο ποδαράκι. Δηλαδή θα κάνω ζετές στο βελονάκι μου, θα τυλίξω δηλαδή νήμα στο βελονάκι μου, θα μπω στον πόντο, θα βγω τραβώντας νήμα, θα ξανακάνω ζετέ, θα τραβήξω ανάμεσα από τις πρώτες δύο θηλίτσες, ξανά ζετέ και θα τραβήξω και από τις τελευταίες δύο. Όταν δεν είμαι σίγουρη που έχω μπει, ανασηκώνω το βελονάκι μου και βλέπω που έχω μπει. Όσο είναι δυνατόν θέλω να προσπαθείτε να μπαίνετε κάτω και από τις δύο γραμμούλες του κάθε πόντου. Μπορείτε είτε να μετράτε, είτε να χρησιμοποιήσετε ποντοδείκτη σε κάθε πρώτο πόντο της σειράς μας, βάζοντας τον κάτω και από τις δύο γραμμούλες του πόντου μας. Πάμε να τελειώσουμε τη σειρούλα μας, την πρώτη. Μου έχουν μείνει 40 τώρα θηλίτσες, έχω 40 ποδαράκια γιατί τα δύο πρώτα τα έχασα στην αρχή. 40 λοιπόν ποδαράκια πρέπει να έχει κάθε σειρά. Παίρνω 3 θηλίτσες στον αέρα, μετράνε σαν πόντος, άρα θα μπω δίπλα κάνοντας ολόκληρο ποδαράκι. Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος της σειράς. Θα μπορούσα να είχα βάλει πάλι ποντοδείκτη στις 3 θηλίτσες που πήρα στον αέρα. Θα σας το δείξω πιο κάτω αυτό. Αλλιώς μετράμε. Έχω συνηθίσει απλά να μετράω. Λοιπόν, εδώ θέλω να δείξετε προσοχή. Γι' αυτό θέλουμε το ποντοδείκτη να μπαίνει κάτω και από τις 2 γραμμούλες. Πρέπει να μπούμε κάτω από αυτές τις 2 γραμμούλες. Όχι στο μεγάλο κενό που δημιουργείται στο ποδαράκι. Δεν θέλουμε να φτιάχνουμε τρύπες στο πλεκτό μας. Παίρνουμε λοιπόν 3 στον αέρα πάλι που μετράνε σαν πρώτος πόντος και θα μπω δίπλα με ολόκληρο ποδαράκι. Και εδώ λοιπόν, αν θέλω να χρησιμοποιήσω από το δίκτυο, ιδίως αν είμαι αρχάριος, βλέπετε ότι μπαίνει στην τρίτη θηλίτσα από αυτές που πήρα στον αέρα. Είναι λίγο δύσκολο να μπει, αλλά μας βοηθάει αρκετά. Συνεχίζω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, είτε με ποντοδείκτες είτε χωρίς, και συνολικά θα πλέξω 16 σειρές. Θέλω προσοχή κάθε που θα πηγαίνετε να κλείσετε τη σειρούλα να μου μπαίνετε κάτω και από τις 2 γραμμούλες. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν τις 16 σειρούλες μου και θα διπλώσω το πλεκτό μου στη μέση. Όπως καταλαβαίνετε θα χρειαστεί να το ενώσω. Θα το απλοποιήσουμε λίγο και δεν θα κάνουμε γύρω-γύρω το πλεκτό μας με άριχτο, αλλά θα το ενώσουμε κατευθείαν με άριχτο. Παίρνω λοιπόν ένα στον αέρα και τώρα θα φτιάχνω πόντους, παίρνοντας μία θηλίτσα από την κάθε πλευρά και κάνοντας άριχτο. Δηλαδή, μπαίνω σε έναν πόντο, μπαίνω και απέναντι, τραβάω ανάμεσα, ξανατραβάω και κλείνω στη θηλίτσα που έχω πάνω στο βελονάκι. Στην ουσία τους φτιάχνω τους πόντους, τα φτιάχνω τα πατήματα. Έχει μεγάλη σημασία να τραβάω την κλωστούλα μου και τους πόντους μου προς τα αριστερά για να στρώνουν κατακόρυφα σωστά πάνω στους πόντους που εγώ δημιουργώ. Άρα βρίσκουμε μία κλωστούλα από τη μία πλευρά και μία από την άλλη, τραβάμε νήμα ανάμεσά τους, ξανά τραβάμε κλωστούλα και κλείνουμε το πόντο. Αυτό είναι το άριχτο. Δεν ξεχνάω να τραβάω την κλωστούλα μου προς τα αριστερά και όσο πιο δύσκολα μπαίνω στο πόντο μου, τόσο πιο σωστά μπαίνω και τόσο πιο καλά θα μου το κρατήσει. Ορίστε και το αποτέλεσμα. Κλείνω λοιπόν τους πόντους μου από αυτή την πλευρά. Είναι μακραμέ το νήμα, άρα μπορεί να καεί και να κολλήσει. Αν έχω να κάνω με άλλο νήμα βαμβακέρα, είναι το ότι δεν θα κάψω, θα κρύψω τους πόντους μου όπως έχουμε δείξει και σε άλλα βίντεο. Απ' την άλλη πλευρά, πάλι θα μπούμε ανάμεσα, κάτω μάλλον, από 2 γραμμούλες με απλά λόγια.
θα βάλω το βελονάκι μου και την κλωστούλα μου και πάλι θα κάνω άρρηκτα τραβώντας προς τα αριστερά το πλεκτό μου και την κλωστούλα μου. Μπαίνω στη μία γραμμούλα, μπαίνω και στην απέναντι, τραβάω νήμα ανάμεσα και από τις δύο γραμμούλες και ολοκληρώνω το άρρηκτό μου. Είπαμε ότι σιώνω συνέχεια το πλεκτό μου τραβώντας την κλωστή μου προς τα αριστερά γιατί φτιάχνω πατήματα. Όσο πιο δύσκολα μπαίνω, τόσο πιο σωστά το κάνω. Κλείνω πάλι το πλεκτό μου, κρύβω κλωστούλες όπου χρειαστεί, κόβω και καίω. Και αυτή είναι η ανάποδη, η μέσα πλευρά της κασετινούλας. Δεν θα το γυρίσω ακόμα από την καλή. Θα βάλω λοιπόν το φερμουάρ από την ανάποδη πλευρά, δηλαδή να κοιτάει το πιαστράκι που το ανοίγω, μέσα την κασετίνα. Και θα χρησιμοποιήσω καρφίτσες, όπως φαίνεται στο βίντεο, για να σταθεροποιήσω σωστά το φερμουάρ μου ανάμεσα στις δύο πλευρές της κασετίνας μου. Σφιχτά και καλά. Παίρνω κλωστή και βελόνα λοιπόν και ξεκινάω να ράβω το φερμουάρ πάνω στην κασετίνα μου. Θα πιάνω τους πόντους χωρίς να βάζω τη βελόνα μου πάρα πολύ βαθιά. Δεν θέλω να φανεί από την άλλη πλευρά η κλωστή. Στις γραμμούρες λοιπόν που θα προκύπτουν, που τις βλέπουμε ακριβώς κάτω από το φερμουάρ, για να έχουμε και έναν μπούσουλα σε εισαγωγικά για να έχουμε την ευθεία μας σωστά, θα βάζουμε τη βελόνα μας και την κλωστή και θα το ράβουμε. Όταν τελειώσω αυτή την πλευρά, θα περάσω τη βελόνα μου πιάνοντας και την άλλη πλευρά του φερμουάρ. Σαν να ενώνω δηλαδή τις απέναντι πλευρές. Θα βγάλω τις βελόνες μου, συγγνώμη τις καρφίτσες που έχω βάλει από την άλλη πλευρά, θα ανοίξω το φερμουάρ και τώρα έχοντας μια σταθερά από την απέναντι πλευρά, μπορώ να ξαναβάλω τις καρφίτσες μου με την ίδια ασφάλεια. Και συνεχίζω το ράψιμο. Όταν είναι σωστά βαλμένο το φερμουάρ μου, είπαμε ότι στην ουσία θα μου δείχνει μια ολόκληρη σειρά από κάτω με τους πόντους, οπότε θα μπορώ να τους ράβω σωστά έχοντας μια ευθεία. Έχω δηλαδή ένα σημείο αναφοράς. Κλείνω λοιπόν τη σειρούλα και πάλι με τον ίδιο τρόπο περνάω απέναντι τη βελόνα μου, να ξανασφαλίσω τις δύο πλευρές. Βγάζω τις καρφίτσες μου, το γυρνάω από την ίσια πλευρά και η κασετίνα μου είναι έτοιμη. Μπορώ να ράψω πάνω κουπάκια, να φτιάξω λουλουδάκια, θα σας έχω το link κάτω από το βίντεο και να το ράψω πάνω. Μπορώ να την αφήσω και έτσι. Προσθέτω και ένα κομματάκι νήμα στο φερμουάρ μου για να την ανοίγω πιο εύκολα και είναι έτοιμη.